Στο έκτο λεπτό ο Ζερβός χαμηλά, η μπάλα θα περάσει, θα μαζέψει στην δεξιά του γωνία ο Ιφαντής. Και πάλι ο Ζερβός. Ανικίνηση ο Κορκίσης, έντρα το μεταριστερό, είναι καλή. Στο πρώτο δοκάρι το πλασέ του Πιπ. Η μπάλα στα δίχτυα, πάρα πολύ όμορφη συνεργασία από τα αριστερά. Ζερβού και Κορκίση, έντρα του Κορκί, ο Βυσαρίων Πις κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι. Με πλασέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ιφαντή και η Δόξα μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης παίρνει προβάδισμα στο σκορ με το πλασέ στην κίνηση από τον Βυσαρίων Πι. Χρήστος Χατζηφούντας. Απομακρύνει ο Σόνο το πλασέ, ο Δημητρίεβιτς θα μαζέψει στο 11ο λεπτό. Σηκώνει κεφάλι, ψάχνει διαγώνια τον Ατσαλάκη. Ο Ατσαλάκης πάσα στην κίνηση, κεφαλιά του Ζερβού. Η μπάλα θα περάσει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Ιφαντή. Πάρα πολύ όμορφη συνεργασία Πι, Ατσαλάκη και Ζερβού στο 13. Θα περάσει ο κεφαλιανός στην περιοχή. Παράλληλα ο Τάλαρος είναι εκεί για να απομακρύνει πριν γίνει επικίνδυνος ο Σόνο που είχε ακολουθήσει. Δημητρίεβιτς που σηκώνει κεφάλι για να ψάξει τον Ζερβό. Δυνατό το βολέ του όπως πάντα. Δεν θα μπει σωστά στην φάση ο Απάς. Ο Ζερβός ο οποίος επωφελείται από τις κόντρες και με πλασέ νικά τον Ιφαντή. Από το βολέ του Δημητρίεβιτς. Ο Απάς δεν απομάκρυνε όπως θα έπρεπε. Ο Ζερβός παραμόνευε και κάνει το 0-2 στο 21ο λεπτό. Η Δόξα διπλασιάζει τα τέρματά της με τον Μάκη Ζερβό. Καλιάμπος το γέμισμα μέσα στην περιοχή. Ο Μπακλαβάς θα πάρει την κεφαλιά. Ο Δημητρίεβιτς θα απομακρύνει. Να η πρώτη καλή στιγμή. Στο δεύτερο μέρος με το γέμισμα του Καλιάμπου και την κεφαλιά του Μπακλαβά. Ένας πίσω εκτελεί. Πάλα θα περάσει και θα καταλήξει στα δίχτυα. Στο 49 η εκτέλεση του Γιάννη Πι. Μπάλα πέρασε, κατέληξε στην δεξιά γωνία του Ιφαντή για να κάνει το 0-3. Η Δόξα Καρδάμενας στο 41ο λεπτό σκοράρει και πάλι με φάουλο Γιάννης Πις. Χατζηφούντας ψάχνει στο δεύτερο τον Ζερβό. Ζερβός αμέσως στο διαγώνιο σου, την μπάλα καταλήγει out. Αφήσει στον Ιφαντή, καθυστερεί ο Ιφαντής. Ο Ζερβός, ο Πις. Πέναλτι. Σε 64ο λεπτό ο Ζερβός εκτελεί και στέλνει την μπάλα στην άλλη γωνία. Στην δεξιά γωνία του Ιφαντή. Κάνοντας το 0-4. Για την Δόξα Καρδάμενα και ο Μάκης Ζερβός πραγματοποιεί άλλη μια καλή εμφάνιση με την φανέλα της Δόξας. Σκοράρει. Από την άσπρη βούλα. Και πανηγυρίζει τον γκολ νομίζω αφιερώνοντάς το φαντάζομαι στον Συνεσίου. Συνεσίου που έγινε πατέρας για δεύτερη φορά. Κάτι την πάσα προς τον Κεφαλιανό. Κεφαλιανό στην περιοχή, το σούτ, ο Δημητρίεβιτς δεν θα μπορέσει να απομακρύνει. Ο Γιώργος Κεφαλιανός στην κόντρα επίθεση θα νικήσει τον Δημητρίεβιτς και στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει με τον Γιώργο Κεφαλιανό να κάνει το 1-4. Και φαίνεται να τραυματίστηκε. Ο Βογιαντζής. Η σέντρα του Βογιαντζή. Αλλά θα περάσει και θα καταλήξει στα δίχτυα από τον Σόνο. Καλή σέντρα του Βογιαντζή στο 71. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύεται την αδράνεια στο κέντρο της άμυνας της Δόξας. Και ο Σόνο είναι αυτός που σκοράρει κάνοντας το 2-4 για τον ΠΑΟΚ που μέσα σε ένα δίλεπτο σκοράρει δύο φορές. Ο Γιάννης πέσει αρκετά εσωτερικά. Κρατά την κατοχή, κάθε την πάσα. Ο Ατσαλάκης στην φάση θα περάσει. Θα ανατραπεί. Πέναλτι. Και πάλι πέναλτι για την Δόξα στην κόντρα επίθεση. Κάθε την πάσα του Πι. Παντελής θα εκτελέσει. Στέλνοντας την μπάλα out. Ορκής σέντρα με τα αριστερό. Ιφαντής θα μαζέψει. Θα χάσει στην συνέχεια. Υπάρχει offside. Θα σηκωθεί σημεία για offside. Παντελής θα μπει στην φάση, το πλασέ του πάνω στον Ιφαντή, προσπάθησε και στην συνέχεια. Μπάλα καταλήγει out. Για να σπίσει εκτέλεση του κόρνερ, Χατζηφούντας θα πάρει την κεφαλιά, μπάλα καταλήγει out.